Συνέντευξη τύπου, όταν γίνεται μια συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός, αν θέλει να πει, θα το πει. Αν δεν θέλει να πει, δεν θα το πει. Ναι, είναι, είναι δεδομένο. Εμείς που ρωτάμε, το ρωτάμε μια φορά το χρόνο. Ναι. Δεν έχουμε και τη δυνατότητα να επανέλθουμε και να διευκρινιστικό. Και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, έτσι. Γιατί θέλουν να ρωτήσουν 50 συνάδελφοι. Κατά συνέπεια, ό,τι θέλει να πει, θα το πει, τέλος. Mm-hmm. Ό,τι γίνεται στη ΔΕΘ πια, γίνεται το βράδυ του Σαββάτου που ο Πρωθυπουργός κάνει την ομιλία του απέναντι στους παραγωγικούς φορείς. Mm-hmm. Είναι πιο ξεκάθαρος, είναι πιο στακάτος, είναι πιο μετρημένος στα λόγια του. Ξέρει τι λέει, δεν πλατιάζει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το φετινό κλίμα. Το άλλο, στην παραπολιτική τώρα, να σας πω ότι οι υπουργοί δεν βγήκαν από το Μακεδονία Παλάς, που είχε καταλήξει το Πρωθυπουργικό Συμβούλιο. Ναι, δεν βγήκαν, πλην ελαχίστων. Π.χ. ξέρω ότι ο κύριος Ρέπας είχε βγει, τόλμησε, όπως μου είπαν. Ο Ρέπας είναι και παλιός, εντάξει. Ναι, βέβαια είχε φύγει στις 9.30, είχε γυρίσει στο ξενοδοχείο. Ένας άλλος υπουργός σηκώθηκε σε 7 ώρα το πρωί και πήγε μια βόλτα στην παραλία μόνος του. Ναι. Μου έλεγε ο άνθρωπος, μου έλεγε ο ίδιος δηλαδή, ότι άκουγα τον κόσμο που έκανε τζόκινγκ εκείνη την ώρα, πόσο έβριζε. Μου λέει δεν με αναγνώριζαν, αλλά καταλάβα πόσο έβριζε. Και γυρίζοντας βλέπω, αντικρίζω την εικόνα ενός ξενοδοχείου ζωσμένου από αστυνομικούς. Εντάξει, έτσι είναι. Ρε παιδιά, τώρα περνάμε και σε υπερβολές πάντως μερικές φορές και σε ένα λαϊκισμό που δεν επιτρέπεται. Το αν θα βγει και ένα βράδυ ένας υπουργός, έξω θα χάλασε και ο κόσμος. Τώρα μην τρελαθούμε. Όντως, έτσι. Παιδιά, άμα πληρώνει από την τσέπη του, δεν πρέπει να βγει όλα τα βράδια. Τώρα, έτσι. Σκασίλα μου. Το λέω, ναι, γιατί έχουμε περάσει και εμείς ακρότητες. Για να δω που πήγε ο υπουργός, μπορεί να έφαγε ένα πιάτο φάι. Εντάξει. Τρελαθούμε. Λοιπόν, η προσπάθεια, ας πούμε, αναστήλωση του φρονήματος ήταν πάντως η συνέντευξη του πρωθυπουργού. Αυτό ήταν και να δώσει και ένα κλικ, να κλείσει το μάτι, κυρίως με την ομιλία βεβαίως, στους επιχειρηματίες. Παιδιά, εδώ είμαστε, το σκεφτόμαστε. Για τις επενδύσεις, λες. Για τις επενδύσεις, για την περαίωση, για το φόρο. Να δούμε πώς θα το κάνουμε. Εντάξει, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Στην συνέντευξη τύπου τώρα, η είδηση είναι το πετρέλαιο. Ότι δεν, βέβαια, δεν. Εντάξει, ανοιχτό το άφησε, Χριστό. Ανοιχτό το άφησε. Ανοιχτό το άφησε μόλις υπάρχει ο μηχανισμός. Απλώς ψάχνει η κυβέρνηση να βρει το μηχανισμό. Δεν βρίσκεται ο μηχανισμός. Δεν βρίσκεται ο μηχανισμός και αυτό δεν το έδωσε και ο Πρωθυπουργός ως είδηση. Με την έννοια ότι εγώ βγήκα, ας πούμε, χθες στο Σπύρο το Μάλι και το ήξερα στις 12 η ώρα. Το άλλο που έδωσε ήταν ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος. Είπε το τέλος του μνημονίου, ας πούμε, το 2013, αλλά δεν ξέρω πότε θα γυρίσουν τα λεφτά. Αυτά, δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα εφόσον πάμε καλά. Τα οποία εφόσον πάμε καλά, πάμε καλά. Και η σημείωση αυτή. Αλλά μην νομίζουμε ότι τα μέτρα που έχει το μνημόνιο είναι λίγα, παιδιά. Γιατί ρωτάμε συνεχώς νέα μέτρα. Τι νέα μέτρα. Τα μέτρα που έχει το μνημόνιο είναι από μόνο του βάρβαρα. Και δεν ξεκαθάρισε και εκεί είναι λίγο το θολό το μείον. Εκεί θα έπρεπε, ας πούμε, εμείς λίγο να τον πιέσουμε που αφορά τις αρμοδιότητες των Υπουργείων. Ναι. Εκεί οφείλω να ομολογήσω ότι τον πιέσαμε όσο έπρεπε να τον πιέσουμε. Χρήστο, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Ο πολιτικός, όπως ξέρεις, και όπως ξέρουν και οι αγαπητοί φίλοι που είναι μαζί μας, ο κύριος Τηλέμαχος Κητήρης και ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, καλημέρα σας, κύριε. Καλησπέρα, καλημέρα. Πολιτικός. Θα πει αυτό που θέλει να πει. Όσο και να ρωτήσεις. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, αλλά κατά βάση θα πει αυτό που θέλει να πει. Χαμογελούν και οι δύο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τους δύο και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια. Την κατάσταση που διαμορφώνεται. Παρακολουθούμε πάντα την εικόνα στον Κηφισό που γίνεται χάμος. Μεταμόρφωση στην Εθνική Οδό. Εντάξει, είναι λογικό. Τώρα, όταν έχεις μια ουρά 10-11 χιλιόμετρο με φορτηγά, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα αυτή την ώρα. Μιλάμε για κόλαση. Κατά τα άλλα, δεν έχει απεργία, όπως μας είπε ο κ. Σαχινίδης. Τι πλαφόρε, παιδιά, λέει ο άλλος. Εδώ την προηγούμενη φορά, λέει, που είχε απεργία οι ιδιοκτήτες φορτηγών, εδώ στο δημόσιο, είχε την αμόλυβη 2 ευρώ. Ό,τι θέλει μπορεί να έχει ο καθένας. Προφανώς, αλλά από εκεί πέρα και η πολιτική. Την άξο έχει ένα 62. Ευθυνότητα. Σιγά μην πάει ένα 47, λέει. Όχι, παιδιά, θα το δούμε σε λίγο που θα βγουν οι τιμές σε όλη την Ελλάδα, στις περιφέρειες δηλαδή, γιατί εντάξει, εδώ στις μεγάλες πόλεις θα είναι ένα 47. Θα δούμε. Πάμε λοιπόν διάλειμμα και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Θα μείνει μαζί μας και ο Χρήστος Κούτρας. Μαζί να ανακρίνουμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πάμε, διάλειμμα. Καθημερινά στον Sky. Στις 7 και 10 το απόγευμα, Mythbusters. Στις 8 και 10, τα πιο αστεία βίντεο του κόσμου. Και στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, Ελληνοφρένεια. Δεν ντρέπεσαι, βρε, να κοροϊδεύεις με τις κάρτες σου τον Κοσμάκη. Ήρθε ο κανακάρης μου, Χαΐβανος, περιχαρίζει να μου πει τα νέα. Ότι του έδωσες μία τόση δα καρτούλα και του έταξες διπλάσιο χρόνο ομιλίας προς όλους. Ζαρλατάνε!
εύκολο δεν είναι να σας διπλασιάζουμε το χρόνο ομιλίας σε κάθε ανανέωση. Το δύσκολο είναι να το πιστέψετε. Wind καρτοκινητή. Και διπλάσιος χρόνος ομιλίας προς όλους και απεριόριστη επικοινωνία προς Wind και Q. Wind. Όταν όλα γίνονται απλά. Ντιρόλο Cottage. Δημιουργήστε ασύγκριτα απολαυστικές γεύσεις στη στιγμή. Ντιρόλο. Γιατί και στην ισορροπημένη διατροφή η γεύση παίζει ρόλο. Όσο μεγαλώνεις, πρέπει να προσέχεις. Εγώ είμαι σίγουρη με το Bestel Proactive Light. Με προσέχει, γιατί και η χοληστερίνη μου μειώθηκε και διατηρείται η γραμμή μου. Bestel Proactive. Κανένα άλλο τρόφιμο δεν είναι πιο αποτελεσματικό στη μείωση της χοληστερίνης. Με την εγγύηση ΕΛΑΗΣ. Κάνει αυτό που λέει. Τι! Τι μόνο μέχρι την Τετάρτη στις 9! Τηλεοράσεις μείον 20%! Μείον 20%! Και γιατί μόνο μέχρι την Τετάρτη! Πω πω! Πέσανε! Πέσανε οι τιμές! Τρέχουμε! Κάτι άλλο? Κοτσόβολος! Τι καλό μας έφτιαξες σήμερα? Τυρόλο, Τυρόλο, Τυρόλο. Και αυτό. Τυρόλο, Τυρόλο, Τυρόλο. Και η ισορροπημένη διατροφή. Τυρόλο με γεύση, Τυρόλο. Απλά μοναδική. Τυρόλο. Με χαμηλά λιπαρά και ασύγκριτα απολαυστική γεύση. Τυρόλο. Γιατί και στην ισορροπημένη διατροφή η γεύση παίζει ρόλο. Κυπουρέματα. Η πρώτη εκπομπή κυπουρικής της τηλεόρασης γεννήθηκε στον Sky και ανθίζει με ολόφρεσκα επεισόδια στο νέο μας πρόγραμμα. Μαζί θα κάνουμε τον κόσμο μας λίγο πιο πράσινο. Φέτος μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα δει τον κήπο, τη βεράντα ή τον μπαλκόνι του να μετατραπεί σε παράδεισο από τον Ανδρέα Μπαρμπούτσι. Δήλωσε συμμετοχή στο kipuremata@sky.gr και βάλε χρώμα στη ζωή σου στο νέο πρόγραμμα του Sky. Η ΕΚ Πράξεις, το πιο φρέσκο ΙΕΚ με την πιο δυνατή ομάδα. Αισθητική με τον Αχιλλέα Χαρίτο. Μαγειρική με τον Λευτέρη Λαζάρου. Κομμωτική με τα Τεό Hair Design. Η ΕΚ Πράξεις, Αθήνα Χαλκίδα. Η πρώτη πράξη της επιτυχίας. Πάλι λείπει το γάλα. Ε, καλά, ξέρω τώρα. Θα πάρω το 100. Το 100% μακεδονικό της Μευγάλ. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, είναι 100% θρεπτικό και απολαυστικό, μα πάνω απ' όλα 100% ελληνικό. Αποκλειστικά από φάρμες της Μακεδονίας. Τελικά, αυτό είναι το γάλα μας. 100% μακεδονικό της Μευγάλ. Το γάλα που θέλουμε. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου και σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Κίτρινο τυρί. Κίτρινο... Ακούει η γυναίκα μου. Ξέρετε, δεν κάνει να τρώω. Ε, τότε πάρτε Φίνα. Το κίτρινο τυρί με τα λιγότερα λιπαρά. Τώρα τυρί Φίνα, ιδανικό για όσους θερούνται το κίτρινο τυρί. Και νόστιμο. Βάλτε Φίνα. Βάλτε Φίνα. Δεν υπάρχει κίτρινο τυρί με λιγότερα λιπαρά. Φίνα και σε φέτες. Να βάλω. Να βάλει. Φίνα, για να μη στερείσαι. Είμαστε εδώ για να δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου όταν δοκιμάζει τη νέα οδοντόκρεμα Colgate Sensitive Pro Relief. Θα ήθελα να δοκιμάσετε κάτι. Βάλτε αυτή τη νέα οδοντόκρεμα εκεί που αισθάνεστε ευαισθησία. Και τώρα πιείτε αυτό το παγωμένο νερό. Ελάτε, πιείτε. Πώς αισθάνεστε? Καταπληκτικό. Δεν αισθάνομαι τίποτα. Πώς λειτουργεί? Χάρη στην τεχνολογία ProAlgin που σφραγίζει αμέσως τα ανοιχτά σωληνάρια που οδηγούν στα νεύρα. Με καθημερινό βούρτσισμα έχετε ανακούφιση που διαρκεί. Εξαφανίστηκε ο πόνος στο δευτερόλεπτο περίπου. Νέα Colgate Sensitive Pro Relief. Για άμεση ανακούφιση που διαρκεί. Αποδείξτε το στον εαυτό σας. Colgate. Νούμερο 1 οδοντόκρεμα που συνιστούν οι Έλληνες οδοντίατροι. Τι ζυμώνει η ηλίτια μας? Είναι ο επωνομαζόμενος Δημήτρης, ο κύριος Πενιντάρικο. Δηλαδή, με το που θα βγει από το σπίτι, θέλει ένα πενιντάρικο. Δηλαδή, 50 είναι η ταρίφα. Με το που θα μπει στο σπίτι πάλι, 50 με 100. Λοιπόν. 50 ευρώ, παρακαλώ. Το έξω κοστίζει.
Easy. Αποκλειστικά στα Multirama. PC με 19 οθόνη, τώρα μόνο 389 ευρώ. Multirama. Take it easy. CSI Νέα Υόρκη. Στο νέο πρόγραμμα του Sky. Για να κάνουμε μια αποτίμηση, βλέποντας και την προοπτική δηλαδή, γιατί νομίζω ότι εκείνη και το βάρος των όσων είπε ο Πρωθυπουργός, εδώ μαζί με τον κύριο Τηλέμαχο Χιτήρη και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, είναι μαζί μας και ο πολιτικός μας συντάκτης ο Χρήστος Κούτρας, παρεμβαίνει όποτε θέλεις και όσο θέλεις. Δηλαδή, μέχρι το 2013 και καθαρίσαμε, κύριε Χιτήρη, εντάξει μετά. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Το ευχόμαστε να είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι με το 2013 είμαστε δεσμευμένοι από μια πολιτική. Το μνημόνιο. Την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Την ακολουθήσαμε ήδη, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από το μνημόνιο, ας πούμε. Ναι, χοντρικά. Κάποιοι μήνες, χοντρικά, ναι. Την ακολουθήσαμε με αρκετή επιτυχία. Και πιστεύω ότι. Επιτυχία, ποιο λέτε επιτυχία. Το ότι κόπηκανε μισθοί, το ότι κόπηκανε συντάξεις, το ότι κόπηκανε τα επιδόματα, όχι, ότι όχι. Κλείνουν τα μαγαζιά κάθε μέρα, αυτό το θεωρείτε επιτυχία. Κοιτάξτε. Γιατί υπάρχουν δύο πλευρές της πολιτικής του μνημονίου. Η μία είναι ότι πετυχαίνουμε τους στόχους κατά κάποιο τρόπο που δεν τους έχουμε πετύχει ούτε αυτούς. Η άλλη είναι όμως όλα αυτά που σας είπα. Υπάρχει μόνο μία πλευρά. Μία υπάρχει. Μία πλευρά. Και η πλευρά αυτή είναι πώς η χώρα θα διασωθεί, έτσι, από την κατάρρευση και τη χρεοκοπία. Αυτή η πλευρά είναι. Και αυτή η πλευρά περνάει μέσα από το μνημόνιο. Αναγκαστικά. Διότι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, δεν θα είχαμε τα χρήματα προκειμένου να φτιάξουμε. Θα είχε ακριβοποιήσει η χώρα. Εντάξει, αλλά το να επομένως, μια συζήτηση τι θα είχε γίνει και αν δεν είχε γίνει κτλ. Κόσμος ενδιαφέρεται το τώρα και το αύριο. Ωραία. Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα. Εφαρμόζεται αυτό που θέλετε. Μάλιστα. Ουσιαστικά, να σας πω κάτι και με τις ελάχιστες των αντιδράσεων. Ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, θα το είχαμε κάψει. Λέει πολύ. Λοιπόν. Και σου λέει, με δύο συγκεντρώσεις βγάλετε πέρα και το ασφαλιστικό και το μνημόνιο. Και λέει ένας κόσμος, λοιπόν, βάλαμε πλάτη. Λοιπόν, άντε φωνάξαμε, αλλά στην πραγματικότητα μεγάλη φασαρία δεν έγινε. Και μου λέτε, παλικάρια, δεν μαζεύω τα λεφτά που χρειάζομαι. Λέει ότι τα έσοδα δεν πάνε καλά. Και θα πρέπει να μαζέψουμε ένα καρό λεφτά μέχρι το Δεκέμβρη. Και παρά το ότι έχουν υπάρξει περικόπες, μειώσεις, αυτό να. Η διδακτική στήριξη δεν ξεκινάει στα σχολεία. Δεν σας λέω μόνο περικόπες μισθών και συντάξεων. Σας λέω και επί του κοινωνικού. Δεν μαζεύουμε τα λεφτά. Ο ΦΠΑ δεν επιστρέφεται σε επιχειρήσεις. Ο ΦΠΑ δεν επιστρέφεται σε επιχειρήσεις. Γιατί έχουν γονατίσει οι επιχειρήσεις με αυτό το θέμα. Άρα τι την κάνουμε τη δουλειά. Άρα δουλειά της κυβέρνησης είναι να μαζέψει τα λεφτά. Ναι. Λοιπόν, μία από τις δουλειές. Ο Πρωθυπουργός εχθές, μια και μιλάμε για την έκθεση της Θεσσαλονίκης, ναι, απέκλεισε κατηγορητικά ότι πρόκειται είτε να γίνουν απολύσεις, είτε να γίνουν περικοπές καινούργιες σε μισθούς ή σε συντάξεις. Μισθούς δουλειά... και επιδόματα, δεν είπατε τίποτα για τα επιδόματα. Είναι δουλειά επομένως της κυβέρνησης. Αν όλα πάνε καλά, βέβαια, έτσι, κύριε Χιτήρη. Πώς μπορεί να βρει τα λεφτά η κυβέρνηση. Πώς μπορεί να τα βρει. Με φόρους. Χτες είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες αποφάσεις κυβερνητικές, τις οποίες θα δούμε να ξεδιπλώνεται το προσεχές διάστημα. Το ένα είναι το θέμα της περαίωσης, όπως θα ακούσετε. Ναι. Έτσι. Και το άλλο είναι ένα κυνήγι της φόρο διαφυγής. Διότι ξέρουμε σε ποιο βαθμό έχει φτάσει η φοροδιαφυγή στη χώρα μας, το οποίο πιστεύουμε να αποδώσει. Αυτά είναι και τα δύο επισφαλούς απόδοση όμως, κύριε Χιτήρη. Είναι επισφαλούς, αλλά πρέπει να γίνουν. Και από την άλλη μεριά, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχίσουν όπως μέχρι τώρα και οι μαύρες τρύπες εκεί που υπάρχουν και υπάρχουν στο τρύπα, στα νοσοκομεία, μια άλλη μεγάλη τρύπα, πρέπει να κλείσουν. Αυτή την πολιτική θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα, χωρίς καμία αμφιβολία. Δηλαδή, το νοικοκύρεμα της ελληνικής οικονομίας σε περίοδο κρίσης πρέπει να ολοκληρωθεί. Το νοικοκύρεμα μπορεί να ολοκληρωθεί. Οι νοικοκυρέοι θα λείπουν. Και από εκεί και πέρα. Έχετε σήμερα ένα παράδειγμα του νοικοκυρέματος, να σας το θέσω. Έχετε τους φορτηγατζίδες στον δρόμο. Ωραία. Με μια πόλη κλειστή, λοκαρισμένη. Ναι. Με ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση και ανεβάζουν τις τιμές στα βενζινάδικα, που οδηγούν τα υπουργεία να βάλουν πλαφόν. Και θέλω εδώ παρένθεση να ανοίξω να πω σε ορισμένους φίλους από την επαρχία: όχι, πλαφόν θα μπει και στην επαρχία, τώρα θα ανακοινωθούν σε λίγο οι πίνακες. Ναι, παντού. Λοιπόν, προφανώς. Σωστή αντίδραση πρέπει να πούμε της κυβέρνησης για το πλαφόν. Αλλά λέω σε τι κατάσταση είμαστε. Και ταυτόχρονα μια επαρχία που περιμένει να δει τι θα γίνει με την τροφοδοσία τη, όχι μόνο με καύσιμα κτλ. Τι θα κάνετε. Κύριε Λιριτζή, ξέρετε ότι η πολιτική δεν πάει μπροστά. Με το Σταυρό, όχι. Δηλαδή.
Αυτό το οποίο αποφασίστηκε από την κυβέρνηση για το άνοιγμα των επαγγελμάτων και τα λοιπά, των οποίων πρώτα απ' όλα είναι το φορτηγατζίδων, αυτό θα συνεχίσει. Θα υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Στην πολιτική θα προχωρήσει η κυβέρνηση. Αλλά είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και επιτρέψτε να σας πω και να γενικεύσω λίγο, και το ξέρετε ως δημοσιογράφοι, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει αποφασιστικότητα μέχρι τώρα που δεν έχουμε δει στο παρελθόν. Δεν μπορούσε να κάνει καλύτερα. Επομένως, αυτή η αποφασιστικότητα είναι αναγκαία σε στιγμή κρίσης. Τώρα είναι με το πιστόλι στον κορονοϊό η κυβέρνηση, κρίσης. Κύριε Χιτήρη. Μπορεί να κάνει πίσω. Είναι η χώρα με το πιστόλι στον κορονοϊό. Και επομένως η κυβέρνηση πρέπει να είναι άξια της αποστολής της. Και αυτό και γίνεται. Δεν είναι. Πάμε στον κύριο Χατζηδάκη. Με πολύ σκληρή κριτική ασκεί η Νέα Δημοκρατία σε μερικά πράγματα που αν ήσασταν κυβέρνηση θα τα κάνετε κι εσείς και θα τα θεωρούσατε και αυτονόητα. Γιατί? Δεν συμφωνώ ότι ασκούμε πολύ. Δηλαδή, να σας πω κάτι, δεν το λέω μόνο για τα περικοπές μισθών και συντάξεων. Αλλά αναφέρομαι και στα ζητήματα που αφορούν στις αναπτυξιακές προοπτικές, στον νόμο, για παράδειγμα, που αφορά στις νέες επενδύσεις, στην ιστορία της φορολογικής πολιτικής, έτσι όπως διαμορφώθηκε από τον Πρωθυπουργό χτες στη συνέντευξη που έδωσε και είπε τα σχετικά για τις επιχειρήσεις και τα μη αναδιαμενόμενα. Γιατί, ας πούμε, ένα συνολικό περιβάλλον το οποίο δεν απέχει από την. Και δεν το λέω τώρα ως κατηγορία για το Πασόκ, αλλά δεν απέχει πολύ από την αντίληψή σας για τη λειτουργία της οικονομίας τόσο κριτική. Δεν συμφωνώ ότι ασκούμε σκληρή κριτική και πάντως δεν ασκούμε άδικη κριτική. Είναι αντιλαϊκά μέτρα. Σας πω. Αν πάτε στη Βουλή και δείτε πόσα νομοσχέδια ψηφίσαμε, θα δείτε ότι έχουμε ψηφίσει από τα 44, νομίζω, νομοσχέδια που ήταν στην Ολομέλεια, τα 21, 20, κάτι τέτοιο, τα μισά. Μαζί με την κυβέρνηση εννοείται. Μαζί. Μάλιστα. Ναι. Επομένως, η κυβέρνηση λέει δεν ψηφίσατε κανένα. Επομένως, σε όλα ήσταν στα δεν κάνουμε το βασικό και, όμως, και σίγουρα. Ναι. Το μνημόνιο δεν ψηφίσατε. Μια φωνή από το βάθος άκουσα. Είναι ο κύριος Κούτρας και λέει. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ψηφίσατε το βασικό. Ακούστε. Υπάρχει ένα θέμα. Εμείς δεν είπαμε και ούτε μπορούσαμε να πούμε όχι στο δανεισμό της χώρας. Λέμε όχι στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής και εξηγούμε αμέσως, είναι πολύ απλό. Η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει αυτή την ώρα ένα πυλώνα μόνο στην οικονομική της πολιτική που είναι η δημοσιονομική προσαρμογή. Δηλαδή να μειωθούν οι δαπάνες και να αυξηθούν τα έσοδα. Αυτό καταρχήν δεν είναι λάθος. Και δεν λέμε όχι σε αυτό. Έχουμε αντιρρήσεις πώς το κάνει και θα πέσει και έξω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επί της αρχής δεν λέμε όχι. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, και δεν το λέμε τώρα πια μόνο εμείς, το λένε και φορείς της αγοράς που ήταν υπέρ του μνημονίου και φορείς της αγοράς που ήταν εναντίον του μνημονίου, είναι ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακή πολιτική. Μάλιστα. Με την έννοια ότι δεν αξιοποιούνται τα αναπτυξιακά εργαλεία που έχει το κράτος στη διάθεσή τους. Βαράθηκα από τον Πρωθυπουργό για την πράσινη ανάπτυξη. Και επίσης δεν προχωρούν μια σειρά από αλλαγές. Να σας πω τι γίνεται σε αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω δεν έχει συνειδητοποιηθεί πλήρως. Και θα μιλήσω όχι με κομματικό λόγο. Η κυβέρνηση αυτή έχει προχωρήσει πιεζόμενη και από την Τρόικα και από την πραγματικότητα σε κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Πράγματι. Σε σχέση με τους μισθούς, με το ΦΠΑ, με το ασφαλιστικό κτλ. Mm-hmm. Και κάποιες από αυτές τις αποφάσεις, κάποιες τις στηρίξαμε κι εμείς. Δεν έχει προχωρήσει όμως οι αποφάσεις οι οποίες απαιτούν ένα συντονισμό, την εκπόνηση ενός σχεδίου, μια συλλογική προσπάθεια. Γι' αυτό βλέπετε το ΤΕΜΠΜΕ έχει πέσει 100 φορές κάτω το τελευταίο καλοκαίρι σε σχέση με πέρσι. Το ΕΣΠΑ ήμασταν 5η το Σεπτέμβριο, είμαστε 23η τώρα. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι 32% κάτω το πρώτο οχτάμινο. Και παράλληλα, οι συμβάσεις παραχώρησης μηδέν. Τα ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα δεν έχουν προχωρήσει. Οι αποκρατικοποιήσεις είναι σχέδιο επί χάρτου. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μόνο διακηρύξεις. Και βεβαίως έρχεται τώρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης και πράγματα από την κριτική τη δικιά μας στον τομέα της ανάπτυξης θα ο ίδιος. Αν θέλετε, τα υιοθετεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, και δεν μπορεί να τα λέμε. Αυτό πάντως που λέτε, ένα... κύριε Χατζηδάκη, με όλη την εκτίμηση. Αυτό που λέτε απέχει πάρα πολύ από την αντιμνημονιακή πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία ανάψη εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία λέει, έχει μετατρέψει τις τοπικό αυτοδιοικητικές εκλογές σε. Εκλογές εναντίον του μνημονίου. Και σας ακούω να λέτε, αυτό καλά το δέχτηκε, το άλλο το εφάρμοσε έτσι, να το συζητήσουμε πώς. Οι εκλογές αυτοδιοικητικές χωρίς καμιά αμφιβολία γίνονται και για τα πρόσωπα, για την εκλογή τοπικών αρχόντων. Αλλά είτε, το θέλουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι, προσέξτε, και να λέγαμε η Νέα Δημοκρατία ότι μη στείλετε μήνυμα και εδώ κι αλλού και οπουδήποτε στον κόσμο όπου υπάρχει δημοκρατία, οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν πολιτικά μηνύματα. Έζησα 13 χρόνια έξω. Ναι. Κατ' επανάληψη, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Βρετανία. Άλλο πράγμα έχουν πολιτικά μηνύματα. Πράγμα ναι, αλλά εδώ τα μηνύματα στέλνει ο κόσμος περισσότερο σε εσάς από ό,τι βλέπω εγώ από τις δημοσκοπήσεις παρά στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, και θέλω να πω ότι αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς.
Την λέει πολιτική... να βρούμε μια εναλλακτική, λέει, πρόταση, μια εναλλακτική πολιτική και να κάνουμε την οργή ελπίδα. Ναι. Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει περισσότερο εμείς, από την κυβέρνηση. Προσέξτε, εμείς δεν κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση από τη σκοπιά που κάνει το ΚΚΕ ο συνασπισμός. Ναι. Κάνουμε από τη σκοπιά που σας είπα εγώ. Τώρα βεβαίως θα μου πείτε και έχετε δίκιο. Δεν εισπράτεται, κύριε, τη φθορά της κυβέρνησης. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από μια βαριά εκλογική ήττα, ότι μετά τις εκλογές έχει ενοχοποιηθεί και για αυτά που φταίει και για αυτά που δεν φταίει, ότι περνάμε μια περίοδο εσωπαραταξιακών τριγμών γενικότερα και ότι χρειάζεται χρόνο για αυτό. Αλλά το χρόνο πρέπει να το σπρώξουμε και μόνοι μας. Να το κάνω πιο συγκεκριμένα και αμέσως μετά και ο κύριος Χιτήρης για ένα αντίστοιχο κομμάτι. Πού διαφωνείτε συγκεκριμένα πράγματα, επειδή έχετε περάσει και από το σχετικό Υπουργείο, πού διαφωνείτε στην πολιτική που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση για τον ΟΣΕ, για παράδειγμα? Α, στον ΟΣΕ πρέπει να ρωτήσετε, είναι ανάποδο το ερώτημα. Πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση πού διαφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι, τι έκανε, υπήρχε ένα πρόγραμμα εν εξελίξη δικό μας. Λέει όχι, ήρθε η κυβέρνηση, το σταμάτησε, το σταμάτησε, ανάλγητο, νεοφιλελεύθερο, έτσι είπε, το σταματάμε, εχθρός του σιδηροδρόμου η Νέα Δημοκρατία. Και στη συνέχεια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, δηλαδή έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε. Πήρε τους ίδιους συμβούλους, κύριε Γυρίτζη, τους ίδιους συμβούλους που είχαμε εμείς. Τους ίδιους συμβούλους έχουν και εκείνοι. Mm-hmm. Και τώρα παρουσιάζουν το δικό τους σοσιαλιστικό πρόγραμμα ως δίθεν πρωτότυπο και φοβερό κτλ. Χάνοντας. Αυτό σας λέω, λοιπόν. Εσείς διαφωνείτε. Χάσαμε ένα χρόνο. Να το ψηφίσετε. Χάσαμε ένα χρόνο. Αφού είστε στην ίδια αντίληψη, άρα να το ψηφίσετε. Δεν είμαι ο αρμόδιος τομεάρχης και δεν έχω δει όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως, αυτό που σας λέω είναι μια βασική πολιτική κριτική, που την οποία έχει κάνει δημόσια η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και είχαμε κάνει και επερώτηση μάλιστα τον Ιούνιο, λέγοντας στην κυβέρνηση: μη χάνετε άλλο χρόνο. Κάνετε κάτι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, okay, αλλά ξέρετε τι θα σας πει ένα σχόλιο. Δεν είμαστε εναντίον του περιορισμού των δημοσίων δαπανών. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι. Τον κάνατε το σιδηρόδρομο να μην πω πώς. Δείτε, συνεχίσαμε μια πορεία την οποία είχε ξεκινήσει και το Πασόκ πρωτήτερα. Τι διοίκηση ήταν αυτή που άφηνε στελέχη της επιχείρησης να νοικιάζουν μαύρα βαγόνια. Όντως η παρέμβασή μας τον Αύγουστο του 2008. Δεδομένου ότι ξεκινήσαμε να έχουμε την κυβέρνηση το 2004, ήταν καθυστερημένη. Αλλά εγώ ίδιος εξήγηλα το πρόγραμμα και εγώ ίδιος έστειλα στον εισαγγελέα υποθέσεις διαφάνειας, λέγοντας τότε δημόσια ότι δεν μπήκα στη Βουλή για να καλύπτω κλέφτες ανεξαρτήτως κόμματος. Έτσι. Mm-hmm. Ξεκίνησε η παρέμβαση με εμάς. Διότι προσέξτε, όπως είπα και προηγουμένως, η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει ενοχοποιηθεί για τα πάντα. Και για αυτά που φταίει, και πράγματι φταίει για διάφορα πράγματα, αλλά και για αυτά που δεν φταίει. Και εδώ στον ΟΣΕ τα πράγματα είναι όπως σας τα λέω. Δεν υπάρχει δεύτερη αλήθεια. Θα το δούμε στη Βουλή και θα κριθείτε και εσείς από τις στάσεις που θα κρατήσετε στη Βουλή. Προφανώς. Για το νομοσχέδιο του συγκεκριμένου, γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα θετικά λέτε για το νομοσχέδιο. Έστω και αν δεν καθυστέρησε η κυβέρνηση και απέρριψε το δικό σας για λόγους πολιτικούς. Δεν ξέρω γιατί. Επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε τις ρυθμίσεις. Μόνο η παρουσίαση που έγινε σε πάνω. 120 γραμμές από τον Υπουργικό Συμβούλιο. Και επομένως δεν μπορώ. Δεδομένου δεν είναι και ο τομέας μου. Πια να σας πω με λεπτομέρεια. Εγώ ακούω στην ώρα την κριτική του κυρίου Χατζηδάκη. Και αυτοκριτική ακούσατε ίσως. Τον καταλαβαίνω. Είναι στην αντιπολίτευση και βάσει του συστήματός μας του δημοκρατικού πρέπει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Όμως, για να είναι αξιόπιστη αυτή η κριτική, από τη στιγμή που μας κάνουν κριτική εμάς, θα πρέπει να τους πει κάποιος ότι εμείς δεν τα κάνουμε καλά, ενώ οι ίδιοι τα κάμανε καλά. Αυτό ούτε ο φανατικότερος οπαδός της παράταξης της Δημοκρατίας. Ούτε κύριε Χατζηδάκης το αυτό. Ότι τα κάνανε καλά. Το κάνανε καλά. Επομένως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα και ορισμένες συνήθειες και ορισμένες νοοτροπίες. Και αυτό δίνει ευκαιρία η οικονομική αυτή κρίση. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση θα μπορούσε να συμβάλλει αντικειμενικά να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση υποστηρίζοντας ορισμένα πράγματα. Αυτό δεν θα είναι εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την άποψή μου θα είναι υπέρ. Mm-hmm. Διότι απευθύνεται στη λογική του ελληνικού λαού και τη λογική των οπαδών που υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει η χώρα να προχωρήσει μπροστά να φύγει. Και για να φύγει πρέπει να συμβάλλει και η αντιπολίτευση. Αυτό το πιστεύω απολύτως. Να προχωρήσει μπροστά να πάει πού όμως, κύριε Χιτήρη? Να πάει στο νοικοκύρεμα. Μέχρι τώρα το ένας χρόνος προχωράω μπροστά είναι κόβω, αγορά η οποία... Φόρη. Περικοπές και μια αγορά η οποία πεθαίνει. Κόβω, διότι το προηγούμενη πολιτική ήταν σπαταλάω. Εντάξει. Κόβω, σπαταλάω για να μην έχει διδακτική στήριξη. Δεν είναι το κόβω από μόνο του. Δεν το κόβω από μόνο του. Το θέμα είναι να φύγουμε από αυτό. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα αναγκαστικό
να φύγουμε από αυτό, εις τρόπον ώστε η χώρα να αποκτήσει τις δυνατότητες και εν πάση περιπτώσει την αξιοπιστία που έχει μια ευρωπαϊκή χώρα για να μπορέσει να έχει μέλλον. Διαφορετικά θα είμαστε πάντα στο περιθώριο. Mm-hmm. Αυτοί που μας δαχτυλοδείχνουν, mm-hmm. αυτοί που αμήνονται, μια κουβέντα αυτοί που τιμωρούνται. Λοιπόν, είναι ευκαιρία τώρα να μπορέσουμε να φύγουμε. Δεν κάνετε αυτοκριτική. Μα δεν υπήρξε ποτέ κόμμα στην ιστορία της Ελλάδας που να κάνει τόσο έντονη αυτοκριτική όσο η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο. Όμως και το Πασόκ νομίζω πρέπει να ξεκινήσει να κάνει την αυτοκριτική του. Και για αυτά που έλεγε προεκλογικά, ότι λεφτά υπάρχουν, το οποίο με προκλητικό τρόπο, με προκλητικό τρόπο επανέλαβε χτες ο Πρωθυπουργός, κάποιος πρέπει να του πει ότι είναι ένα χρόνο Πρωθυπουργός. Αν υπάρχουν, mm-hmm. κάποια στιγμή πρέπει να τα βρει. Πού είναι αυτά τα λεφτά. Αυτό είπε, πού κρύβονται. Οι κυβερνήσεις κυβερνάνε. Γιατί φοροδιαφυγή λοιπόν, δεν μετά το ξέρετε, λοιπόν από τις ρόδινες υποσχέσεις για τις οποίες πρέπει κάποιος να ζητήσει επίσης συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έδωσε το Πασόκ προεκλογικά, περάσαμε σε απραξίας και αδράνειας, δηλώσεις περί Τιτανικού. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δεν δανειζόταν ενώ μπορούσε να δανειστεί με τα σπρέτς ελαφρά ψηλότερα από το 2009 και ουσιαστικά μετά ακολούθησε μια περίοδος στην οποία πήγαμε αναγκαστικά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διότι η κυβέρνηση δεν τολμούσε να πάρει κάποια μέτρα για να έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως άλοθη για τις ρόδινες προεκλογικές υποσχέσεις. Αυτά είναι πράγματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκινήσει να απαντά. Εμείς, επαναλαμβάνω, κάνουμε και πρέπει να κάνουμε ρεαλιστική αντιπολίτευση, πρέπει να κάνουμε πατριωτική αντιπολίτευση χωρίς καμιά αμφιβολία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε και λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει φορέα της αγοράς, κύριε Χιτήρη, που να μην λέει πως η αγορά στέγνωσε. Ότι αναπτυξιακή πολιτική δεν υπάρχει και αυτό ρίχνει έξω και τη δημοσιονομική προσαρμογή. Τα έσοδα, κύριε λέει Χατζηδάκη, η Τρόικα, πέσανε 4 δις έξω. Ο κύριος Παπακοσταντίνου είπε πριν από 15 μέρες ότι πέσανε σχεδόν 1 δις. Χτες ο κύριος Παπανδρέου ότι πέφτει ο προϋπολογισμός έξω 1,5 δις. Όλα αυτά τα λέτε μόνοι σας. Εσείς θα κάνετε και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Μια κουβέντα να κάνει και μια ερώτηση ο Χρήστος Κούτρας και να κλείσουμε, κύριε Χατζηδάκη, να σας πω κάτι. Να κάνουμε όση αυτοκριτική θέλετε. Αλλά γνωρίζετε εσείς περισσότερο από τον καθένα ότι η κυβέρνηση αυτή, η οποία δεν φταίει, ανέλαβε αναμένα κάρβουνα και προσπαθεί να διεκπεραιώσει τα πράγματα. Μα δεν φταίει και όλες οι δημοσκοπήσεις, λένε ότι φταίνε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και το προσπαθεί με αλήθεια και εντιμότητα. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε πως φταίνε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αφήστε, δηλαδή, θα έχουμε εκλογές. Εσείς ως αντιπολίτευση που εμποδίζετε κάθε προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, δεν φταίτε. Δηλαδή, όταν εγώ έπιανα το θέμα του ΟΣΕ, ας πούμε, το θέμα της Ολυμπιακής, εσείς λέγατε πως. Αν νομίζετε ότι φταίει η αντιπολίτευση που οδηγήσετε ως κυβέρνηση τη χώρα στη χρεοκοπία, πέστε δεν το. Δεν ισχυρίζομαι αλλά ότι δεν φταίμε εμείς. Η κυβέρνηση όμως προσπαθεί να τη βγάλει τη χώρα από εκεί. Κύριε Χιτήρη, η προσπάθεια αυτή είναι ειλικρινής. Είναι δύσκολη, το ξέρει ο κόσμος. Είμαστε, και για να ότι βοηθάει είμαστε για να βοηθήσουμε κάθε αποτελεσματική προσπάθεια. Μάλιστα. Χρήστο, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χατζηδάκη πρώτον, αν το ξέρει δηλαδή ο κύριος Χατζηδάκης, είναι άνθρωπος που κυκλοφορεί, ότι αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς, ότι σε 2 χρόνια θα βγούμε στο μνημόνιο, χωρίς ουσιαστικά να προτείνει τίποτα, προκαλεί πολλές φορές και θυμηδία, κύριε Χατζηδάκη, το ξέρετε αυτό. Και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Χιτήρη, μήπως τελικά το μνημόνιο σας έλυσε τα χέρια να κάνετε όλα αυτά που θέλατε και δεν μπορούσατε. Πρέπει να απαντήσω εγώ. Ας απαντήσετε δεύτερος. Ελάτε, για να κλείσετε. Κύριε Κούτρα, προσέξτε. Στις 7 Ιουλίου, αφού πρώτα είχαν προηγηθεί 23 πολύ συγκεκριμένες αναπτυξιακές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας χαμηλού δημοσιονομικού κόστους ή και μηδενικού δημοσιονομικού κόστους, σαν και αυτές που είπα προηγουμένως για τα ΣΔΙΤ, για τις συμβάσεις παραχώρησης που δεν απαιτούν λεφτά από το δημόσιο αλλά επιταχύνουν την ανάπτυξη. Στις 7 Ιουλίου ήρθαμε και κάναμε μια αναλυτική παρουσίαση που κάναμε ώρα. Με πίνακες, με κοστολόγηση κτλ. Και παρουσιάσαμε προτάσεις, οι οποίες δεν είναι στη σφαίρα της θεωρίας. Μιλάτε για τα 23 μέτρα τώρα. Και μετά, το καλοκαίρι. Μετά, ναι. Το καλοκαίρι. Στη σφαίρα της θεωρίας οι οποίες, είναι μονίμως η καταπολέμηση φοροδιαφυγής από όλους. Προσέξτε, να σου πω. Προτάσεις οι οποίες ουσιαστικά επιχειρούν να τονώσουν την ανάπτυξη για να βγούμε ένα χρόνο νωρίτερα από τις προβλέψεις του μνημονίου. Μάλιστα. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Δεν ήρθαμε να πούμε ότι, ξέρετε, παριστάνουμε το δεξιό κουκουέ. Και αλίμονο αν το κάναμε. Θα ήταν λάθος. Ήρθαμε να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Θα πείτε, τα μέτρα αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα. Να το δεχθώ. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και πρέπει να μείνουμε χωρίς καμιά αμφιβολία στο δρόμο του ρεαλισμού. Τελεία, κύριε Χατζηδάκη, μιλάτε, παρακαλώ. Αλλά νομίζω η κριτική σας ήταν υπερβολική. Μάλιστα. Μια κουβέντα, κύριε Χιτήρη, για να έχουμε κι εμείς μια ερώτηση και να ολοκληρώσουμε. Εγώ να σας πω ότι ακούμε τις προτάσεις από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι θετικό να κάνει προτάσεις η Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι συμβάλλει στην αντιπολίτευση.
Από την άλλη μεριά, αυτό με ρώτησε ο κύριος Κούτρας, αν το μνημόνιο είναι αυτό το αν οποίο βολεύει, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα είχε μείνει πίσω και ορισμένα πράγματα αυτονόητα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν. Επομένως, τώρα στην κρίση είναι ευκαιρία να γίνουν. Μνημόνιο, ξεμνημόνιο έπρεπε να γίνουν. Το ξέρουμε όλοι μας. Κύριε Χιτήρη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι ένας πρωθυπουργός που να το λέει η ψυχούλα του, να μην υπολογίζει το πολιτικό κόστος και να προχωράει τα πράγματα για το καλό της χώρας. Και αυτό γίνεται σήμερα. Πείτε μας, κύριε Χιτήρη, και μια κουβέντα δεν μπορούμε να σας ρωτήσουμε, ειδικά εμείς, ναι, για το θέμα της ΕΡΤ και του συμβασίου που αγωνιούν τα παιδιά και μας στέλνουν και πολλά μηνύματα, αν θέλετε να τα δείτε μετά. Για το τι πρόκειται να κάνετε, τι σχέδιο έχετε για τους συμβασιούχους στην ΕΡΤ και πότε θα προχωρήσει. Και αν θα προχωρήσει γρήγορα, ναι. Το θέμα των συμβασιούχων, όπως ξέρετε, για να πω γι' αυτό το οποίο είναι το πλέον λεπτό, θα λυθεί τις επόμενες μέρες, διότι πρόκειται να προκηρυχτούν 700 θέσεις συμβασιούχων. 700 είναι που θα... 700 μάλιστα θέσεις, προκειμένου να προσληθούν από την τηλεόραση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στην τηλεόραση, τα οποία έχουν καθυστερήσει κατά την αποφασή. Η διοίκηση πότε θα οριστεί, κύριε Υπουργέ? Αμέσως επόμενο διάστημα, οπωσδήποτε. Και θα πρέπει πέραν της διοίκησης να δουλέψουν τα πράγματα και να κυλήσουν με ταχύτητα τους ρυθμούς. Δεν σας ακούω ικανοποιημένο από ό,τι μέχρι τώρα. Διότι έχουν μείνει πίσω, κατά την άποψή μου, τα πράγματα και πρέπει εκεί να δώσουμε μια όθηση. Μάλιστα. Κύριε, εντάξει, κύριε Πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και σας, κύριε Χατζηδάκη, να είστε καλά. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη κουβέντα, κύριε Χατζηδάκη. Καμία, για τον Ολυμπιακό ήθελα να πω. Για τον Ολυμπιακό θα δώσετε μία όθηση, γιατί δεν ξεκίνησε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα, Χρήστο Κούτρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας. CSI Las Vegas, στο νέο πρόγραμμα. Είναι ο επωνομαζόμενος Δημήτρης, ο κύριος Πενιντάρικο. Δηλαδή, με το που θα βγει από το σπίτι, θέλει ένα πενιντάρικο. Δηλαδή, 50 είναι η ταρίφα. Με το που θα μπει στο σπίτι πάλι, 50 με 100. Λοιπόν. 50 ευρώ παρακαλώ. Το έξω κοστίζει. Take it easy. Αποκλειστικά στα Multirama. PC με 19 οθόνη, τώρα μόνο 389 ευρώ. Multirama. Take it easy. Το ήξερες ότι τα Gillette Fusion διαρκούν περισσότερο από τα ξηραφάκια μίας χρήσης Gillette? Ένα μόνο ανταλλακτικό Fusion προσφέρει τέλειο ξύρισμα για έως και 3 εβδομάδες. Οι 5 λεπίδες της Gillette Fusion με την ειδική επιστροσή τους κάνουν το ξύρισμα πιο άνετο και διαρκούν περισσότερο από τα ξηραφάκια μίας χρήσης Gillette. Άλλαξέ τα με τη Gillette Fusion. Όταν το Total συνάντησε τα φρούτα, άλλος έρωτας γεννήθηκε και η απόλαυση έγινε διπλή. Το πιο αγαπημένο στραγγιστό γιαούρτι, Total 2%, τώρα με απολαυστικά φρούτα ή μέλι. Γεύσεις Total 2%. Διπλή απόλαυση. Γνωρίστε το Total 2% με μύρτιλο και τροπικά φρούτα. Νέες συναρπαστικές γεύσεις Total 2%. Παίξε χωρίς να υδρώσεις. Νέα γενιά αποσμητικών Silver Protect. Για 24-ωρη αντιβακτηριδιακή προστασία. Αποσμητικό Silver Protect Nivea Formel. Αυτό που θέλουν οι άντρες. Και τώρα, μια νέα έκπληξη ήρθε από το αγαπημένο σας νουνού. 5 συν 1 δώρο για ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση και ευκολία. Νέες πολυσυσκευασίες 5 συν 1 δώρο από το νουνού. Γάλατα υπάρχουν πολλά. Νουνού όμως, ένα. Τώρα στα Leroy Merlin τιμές κανόνι. Για 1,89 το τετραγωνικό. Φωτιστικό 9,99. Design έπιπλο μπάνιου 89,99 ευρώ. Leroy Merlin. Η Ήπειρος μας έμαθε να αισθανόμαστε. Να προσπαθούμε. Να απολαμβάνουμε. Η Ήπειρος μας έμαθε. Γι' αυτό όλος ο κόσμος μας αναγνωρίζει. Φέτα Ήπειρος. Όχι απλά φέτα. Το σπίτι της καρδιάς μας. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι. Προστατεύστε, ανανεώστε και αναδείξτε το χώρο της τραπεζαρίας σας με ελαστικά καλύματα λίκρα Ισπανίας εξαιρετικής ποιότητας από την Casa Forum Ελλάς. Σε πολύ χαμηλή τιμή για λίγες μέρες στο 210-3468-298. Τηλεφωνήστε τώρα και θα αποκτήσετε το σετ των 6 τεμαχίων από 99 ευρώ μόνο 6 ευρώ.
ευρώ. Casa Forum Ελλάς. 210-3468-298. Η ειδική στα καλύματα. Τι κάνει το Άζαξ Natura Verde ξεχωριστό? Έχει όλη την αποτελεσματικότητα του Άζαξ και επιπλέον έχει βιοδιασπόμενη σύνθεση με ενεργά συστατικά φυτικής προέλευσης σε 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Φυσικά. Νέο Άζαξ Natura Verde. Σχεδιασμένο να φροντίζει εσάς και το περιβάλλον. Και τώρα ανακαλύψτε στη σειρά Natura Verde όλη την απαλότητα και το άρωμα του Σουπλίν. Το Μίλνερ Ελευκό με 40% λιγότερα λιπαρά γεφυρώνει τις αξίες της ελληνικής τυροκομικής παράδοσης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης διατροφής. Παράγεται στην Ελλάδα από ελληνικό εγωπρόβιο γάλα με 40% λιγότερα λιπαρά. Μίλνερ. Πλούσια γεύση, λιγότερα λιπαρά. Και τώρα απολαύστε ένα νέο Μίλνερ Ελευκό που οριμάζει σε ξύλινα βαρέλια αποκλειστική συσκευασία των 900 γραμμαρίων. Μίλα μου για Μίλνερ. Sky τώρα. Ό,τι συμβαίνει. Τη στιγμή που συμβαίνει. Με την Πόπη Τσαπανίδου. Κάθε μέρα θα είμαστε κοντά σας. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 1 το πρωί. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μέτωπο, στο οποίο ήμασταν και πριν βέβαια. Ναι. Είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Χάρης Τσιόκας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Καλημέρα κύριε Τσιόκα. Γεια σας κύριε Γενικέ, καλώς ήρθατε. Στο κέντρο, ναι. Που λένε αυτές τις μέρες. Είναι εικόνα πάντως από το παρελθόν, ρε παιδί. Ξανά ο κύριος Τσιόκας εδώ, ξανά η Φορτηγατζήτης εδώ, ξανά οι συζητήσεις. Ο ίδιος ο άνθρωπος έκανε τις διαπραγματεύσεις, ναι. Ο κύριος Τσιόκας. Όλες τις διαπραγματεύσεις το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Και φτάσαμε ξανά να μιλάμε για τέτοια θέματα, κύριε Τσιόκα. Η μία εικόνα, κύριε Τσιόκα, στη μεταμόρφωση. Βλέπετε τι γίνεται. Χάλι μαύρο. Η άλλη εικόνα. Είναι σε κανένα βενζινάδικο, είναι που είναι, δεν ξέρω, Μιχάλης ο Τεζάρης, ο Φορτηγατζίδης. Πού είσαι, Μιχάλη, καλημέρα. Όπου και να πας, έχει κόσμο σήμερα. Πάλι από το... Έλα, ναι. Καλημέρα και πάλι από το Σκαραμαγκά. Εδώ παραμένουμε, καθώς εδώ είναι το μεγαλύτερο μπλοκ από ό,τι φαίνεται για την ώρα των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως. Και μαζί μας για να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά των καυσίμων και τα προβλήματα που ενδεχομένως να προκληθούν, είναι ο κύριος Τσάμος, ο πρόεδρος των βιτιοφορέων. Ναι. Για να μας πει, κύριε Τσάμο, σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αγορά και τα καύσιμα. Τι συμβαίνει? Η αγορά είχε καύσιμα. Μέχρι χθες τροφοδοτούσαμε τα πρατήρια. Πανικοβλήθηκε ο κόσμος και κακώς πανικοβλήθηκε ο κόσμος. Γιατί εμείς δεν κάνουμε κακός, απεργία. Πώς κακό. Δεν κάνουμε απεργία. Τι κάνετε? Κάνουμε πορεία διαμαρτυρίας. Δηλαδή το μεσημέρι θα βάλετε βενζίνες στα βενζινάδικα. Μόλις τελειώσει η πορεία που θα κάνουμε, ναι. Θα τροφοδοτήσουμε και τα πρατήρια. Ωραία. Πανικοβάλλεται ο κόσμος. Πώς έπρεπε να το πείτε ευθύς εξ αρχής, γιατί ο κόσμος δεν έχει τρελαθεί. Έχω 2 και 3 μέρες και λέω συνέχεια, δεν κάνουμε απεργία. Το λέτε γιατί είστε υπό επίταξη, γι' αυτό το λέτε τώρα κύριε Τσάμο. Ακριβώς. Και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας νομίζω. Αυτό είναι λιγός. Μεγάλοι άνθρωποι και σοβαροί άνθρωποι να λέμε ότι δεν κάνετε απεργία. Κάντε και παρακάνετε απεργία και εσείς και οι άλλοι φορτηγατζίδες. Και απλώς επειδή είστε υπό επίταξη ξέρετε ότι αυτό έχει και επακόλουθα και κυρώσεις. Και γι' αυτό τώρα έχετε βγει στα κανάλια και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είστε σε απεργιακή κινητοποίηση εντύπωση, κανονικά. Να με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Πείτε, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο πια. Ζούμε σε μια εποχή που είναι τόσο μεγάλα και τα προβλήματα ολονών, που δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Να πείτε ότι εμείς έχουμε κάθε τη διαφωνία με το Υπουργείο, θα τραβήξουμε 15 μέρες απεργία μέχρι να πάρει πίσω το νομοσχέδιο. Δεν θα μου λέτε ότι κάθε μέρα θα κάνω κινητοποίηση και ότι δεν είμαι σε απεργία. Να τρελάνετε τον κόσμο. Γίνεται το έλα να δεις στους δρόμους, στα βενζινάδικα, ανησυχούν γιατί τα κόμματα με εμάς και δεν τα βάζετε δεν με τίποτα. Την κυβέρνηση. Ωραία, δεν κάνουμε γιατί τίποτα. Γιατί τα βάζετε με εμάς δεν τα βάζω με εσάς. Εδώ είναι η κυβέρνηση, θα τα βάλω και μαζί της. Λέω να μου πείτε την αλήθεια. Λέω να μην κοροϊδευόμαστε. Την αλήθεια σας λέω. Ωραία, τι δεν είστε σε απεργία. Μπορείτε να, πείτε, δεν λοιπόν, μπορείτε να πείτε λοιπόν στον καταναλωτή ότι δεν υπάρχει θέμα έλλειψης βενζίνης και έλλειψης προϊόντος στην περιφέρεια, διότι θα δουλέψετε κανονικά. Μπορείτε να πείτε στη Δίαρχο που περιμένει να κάνει μετακόμιση, αν θα την κάνει μετακόμιση. Την αγορά αυτή τη στιγμή έχουμε αποφασίσει να μην την αφήσουμε χωρίς καύσιμα. Μάλιστα, πέστε μου εσείς ένα πρατήριο που έχει μείνει από καύσιμα. Πολλά. Πέστε μου μια μηχανία που έμεινε από καύσιμα. Πάρα πολλά από χτες. Από χτες κιόλας. Πολλά, πάρα πολλά από χτες. Μη λέτε αυτά τα πράγματα. Πώς μιλάμε, απλώς τα μισά. Χθες σήμερα άνοιξαν και τα άλλα μισά και είναι πιο ομαλή η κατάσταση. 2 στη Μαραθώνος. Πολλά είναι. Σας το λέω εγώ, 2 στη Μαραθώνος. Με τελειωμένα. Και ένα στη Λαβρίου. Να μην μιλάω εγώ. Μα μου λέτε, πείτε μου. Σας λέω 3. Θα με ακούσετε. Ελάτε, κύριε Τσάμου.
δεν θα μείνουν πρατήρια. Ούτε βιομηχανίες, ούτε νοσοκομεία. Αυτά θα τροφοδοτήσουμε όλα. Πες μας ποιο πρατήριο πιέστε. Εσείς τι στόχο έχετε τότε, κύριε Τσάμο? Ποια πρατήρια είναι άδεια? Να πάμε να τα γεμίσουμε. Η κινητοποίηση που κάνετε τι στόχο έχει αυτή τη στιγμή? Να αποσύρει το νομοσχέδιο, διότι όταν αναστήλαμε την απεργία, αυτά που είπε το Υπουργείο και υποσχέθηκε ο Υπουργός, δεν υλοποίησε τίποτα από αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ένα λεπτό. Μείνετε στη θέση σας να πάμε στον κύριο Τσιόκα, να μιλήσουμε με τον κύριο Τσιόκα, να δούμε τι λέει το Υπουργείο από τη θέση του. Αυτό το λένε πάντως κι άλλοι, κύριε Γενικέ. Ότι όντως εσείς φύγατε από τις θέσεις που είχατε συζητήσει και συμφωνήσει με τους φορτηγατζίδες και δεν υλοποιήσατε τα συμφωνηθέντα. Κύριε Οικονόμου, θα επαναφέρω την κουβέντα εκεί που είχαμε σταματήσει. Τον Ιούλιο. δεν είναι και ευχάριστο. Άλλη τα είναι ευχάριστο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Στα εξής δύο θέματα. Μάλιστα. Το πρώτο είναι ότι αποτελεί προεκλογή της κυβέρνησης να ανοίξει το επάγγελμα. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε ήταν να κατατεθεί ο νόμος στη Βουλή που ανοίγει το επάγγελμα. Αυτό λοιπόν. Να ανοίξει το επάγγελμα, λέει. Ο πολλής κόσμος λέει: ωραία, παιδιά, να ανοίξει το επάγγελμα. Και οι φορτηγατζίδες, από ό,τι έχω ακούσει, λένε να ανοίξει το επάγγελμα. Ναι. Θα αλλά όχι να μας οδηγήσετε, ναι, λέει, όλους στον αφελληνισμό. Λοιπόν, το δεύτερο λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι θελήσαμε, παλέψαμε και νομίζω ότι πετύχαμε όχι ακριβώς το maximum, αλλά το καλύτερο δυνατό, ώστε να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος τριών χρόνων. Εμείς θέλαμε πέντε. Εντάξει. Αλλά η συμφωνία που προέκυψε ήταν τριών. Και παράλληλα, όταν σταμάτησε η απεργία, είπαμε στους φορείς να μας υποβάλουν προτάσεις με τις οποίες θα στηριχθεί παράπλευρα αυτή η πορεία μετάβασης για να πάρουμε το ασφαλιστικό τρόπο. Τα αιτήματα που μας έβαλαν λοιπόν ήταν το φορολογικό, το ασφαλιστικό και το αναπτυξιακό. Μάλιστα. Και είχατε πει λοιπόν, και την επίταξη που δεν την είρατε. Βεβαίως, αφήστε με. Έτσι, δεν μου τα βάζετε όλα μαζί. Αυτό έχει γιατί σημασία. Ο κάθε πολίτης που ακούει θέλω να ξέρει τι είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες θέλω να ξέρουν ακριβώς. Κάναμε λοιπόν τρεις συναντήσεις. Στις τρεις συναντήσεις, με παρουσία δικιά μου και του αντίστοιχου Υπουργείου, κατατέθηκαν τα ζητήματα. Μάλιστα. Υπήρξε επεξεργασία και στα τρία ζητήματα υπήρξε θετική ανταπόκριση, η οποία αύριο που ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή θα επιβεβαιωθεί πλήρως. Θα τηρήσετε λοιπόν τα συμφωνηθέντα. Αύριο ξεκινάει. Αύριο θα Τρίτη. Θα τα τηρήσετε, κύριε Τσόκα. Βεβαίως λέω, αύριο Τρίτη. Μάλιστα. Ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή. Οι εμπλεκόμενοι Υπουργοί θα δεσμευτούν επισήμως στη Βουλή με βάση τα αιτήματα που οι ίδιοι οι φορείς. Η συμφωνία που κάνατε λοιπόν, τον Ιούλιο. Και όχι μόνο, και τα αιτήματα, σας λέω, δηλαδή να σας πω κάτι. Είπανε οι άνθρωποι και είχαν δίκιο, εμείς το στηρίξαμε ως Υπουργείο, ότι θα πρέπει στην πορεία μετάβασης να υπάρχει μια απόσβεση φορολογική της άειλης αξίας. Λοιπόν, θα υπάρξει δέσμευση και χρονική και λεκτική. Δεύτερον, είπαν οι άνθρωποι να δούμε ότι δεν είμαστε στην καλή συνταξιδοτική κλίμακα. Ακριβώς. Να το δούμε καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχει θετική, θα υπάρξει απάντηση από τον Υπουργό, τον εμπλεκόμενο και διαβέως από τον. Τρίτον, είπαν οι άνθρωποι να δούμε το αναπτυξιακό. Ακριβώς. Ότι αυτό το επάγγελμα από τότε που ιδρύθηκε δεν έχει μπει στο αναπτυξιακό νόμο. Λοιπόν, ψηφίστηκε ο νόμος, ήδη είναι στο αναπτυξιακό. Στο νόμο που καταθέτει το εμείς το επιβεβαιώνουμε και με κοινή υπουργική απόφαση υπάρχει δέσμευση σαφέστατη. Θα πει τώρα, αύριο η κυβέρνηση ζητάνε οι άνθρωποι, λέτε, βεβαίως, να έρθει η επίταξη. Θα σας πω τώρα. Να τελειώσω λίγο από το περιεχόμενο, γιατί μας ακούνε και οι φορείς και θέλω να είμαστε καθαροί. Άρα λοιπόν λέμε ναι σε αυτά που ζητάνε και επιπλέον έβαλαν και το θέμα το ΤΕΜΠΕ, έβαλαν και το θέμα επιπλέον και το θέμα του ΕΣΠΑ να συμμετέχουν και σε αυτό είπαμε βεβαίως με κοινή επεξεργασία διότι θέλουμε το επάγγελμα αυτό να πάει με ασφάλεια στην ημέρα και θα πούμε ναι. Τώρα πάμε στο θέμα της επίταξης. Η επίταξη θέλω να ξέρετε το εξής. Την κρατάτε λέει για να τους έχετε σε ομοιρία. Δεν υπάρχει ομοιρία γιατί τόσο καιρό αυτές τις μέρες που δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα βλέπετε θέλουν να απεργήσουν και δεν μπορούν. Έχετε την επίταξη ως φόβητρο. Αυτό τώρα έχει δύο αναγνώσεις που λέτε και το ξέρετε κι εσείς. Ότι δεν υπάρχει ομοιρία με την έννοια ότι όσες αυτές τις μέρες λειτουργούσαν, ειδοποιήσαμε τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην έχουν επίπτωση, εξασφαλίστηκε αυτό και παράλληλα μπήκαν στη διαδικασία. Η επίταξη. Δεν έχει το νόημα ότι θέλει κάποιος το αυτοκίνητο. Επίταξη έχει το νόημα και είναι σαφέστατο και προσδιορίζεται από εγκύκλιο ότι έχει το κάλεσμα ο ιδιοκτήτης, το φορτηγό, ο οδηγός να εκτελέσουν το έργο που εκτελούσαν και πριν. Όχι να παραδώσουν το αυτοκίνητο. Διότι αυτό σημαίνει ότι ακυρώνουν το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η άδεια. Λοιπόν, εγώ θα πιστεύω. Άρετε, λοιπόν, τι θα εγώ πιστεύω όμως. Ή θα την κρατήσετε. Εγώ πιστεύω όμως. Δεν απαντάτε όμως, κύριε Τσόκα. Γιατί μας λέτε τώρα τι είναι η επίταξη. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
Επίταξτε, μέσα, ξέρουμε, τον έχουμε αναλύσει και εμείς και τον έχουμε διαβάσει. Θα την άρετε ή θα την κρατήσετε. Μέσα από τη φιλόξενη τηλεόρασή σας μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω σε κάποια, για κάποια πράγματα που ενδεχομένως πρέπει να φτάσουν στα αυτιά όλων. Και θα σας παρακαλέσω μισό λεπτό και για το κάθε θα σας απαντάω. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι εμείς εγώ και προσωπικά κατανοώ ότι ο κλάδος νιώθει μια ανασφάλεια και εκφράζεται με κινητοποίηση. Οι κινητοποίησεις είναι δημοκρατικό δικαίωμα, δεν σε απαγορεύει κανένας. Όταν όμως εμποδίζεται η μεταφορά αγαθών και εμπορευμάτων, τότε υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω και την αγωνία και του κυρίου Τσάμου και του κυρίου Τζορτζάτου και του κυρίου Σαχινίδη, όλων. Άρα λοιπόν, δικαίωμά τους να εκφράζουν και στη Βουλή θα καταθέσουν, θα υπάρξει διάλογο στη Βουλή, θα ζητήσει η κυβέρνηση να έρθουν οι φορείς. Να καταθέσουν και εκεί. Και εκεί η Βουλή είναι που έχει τον τελευταίο λόγο. Από αύριο όλο το θέμα μεταφέρεται στη Βουλή. Από αύριο το απόγευμα. Άρα λοιπόν η επίταξη δεν έχει λόγο ύπαρξης στο μέτρο που δεν εμπλέκονται η διακίνηση των εμπορευμάτων και των αγαθών. Εντάξει, αυτό είναι η μισή απάντηση. Δεν απαντάτε. Είναι μισή απάντηση αυτό. Αναλόγως. Έχει την ευθύνη, αυτό θέλω να πω. Έχει την ευθύνη η πολιτεία να διασφαλίσει το κοινωνικό σύνολο. Αύριο δεν θα μας πείτε εσείς τι κάνετε. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνει. Θα σας το πούμε να μου πείτε. Γιατί στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, είναι ένα θέμα που θέτουν οι φωτιγατζίδες. Γιατί στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δίνεται τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να μπει στο επάγγελμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Πώς όχι. Δεν είναι, απάντηση. Απάντηση. Ναι. Αν διαβάσετε καλά το άρθρο, γιατί και εμάς μας απασχόλησε. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει εταιρείες. Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, εταιρείες. Mm. Εταιρείες. Ένας οποιοσδήποτε κατοικεί στην Ευρώπη, πολίτης, δικαιούται να φτιάξει εταιρεία. Mm. Αλλά την πλειοψηφία του κεφαλαίου των εταιρεών πρέπει να είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, θέλετε να πείτε μια κουβέντα, κύριε Τσάμου, πριν πάμε σε ένα βενζινάδικο που δεν έχει βενζίνη. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Με τον κύριο Τσάμο. Κύριε Τσάμο, με τον κύριο Τσάμο, με τον κύριο Τζορτζάτο, με τον κύριο Κερκμαλή. Στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο. Δεν θέλω να κάνω. Όχι, δεν παίρνουμε σαν την παράδοση. Δουλειά μου να κάνω. Αλλά θέλει να πει μια κουβέντα. Βεβαίως, κύριο Τσάμος και δικαιούται να την πει. Ελάτε, κύριε Τσάμο. Εγώ θέλω να απαντήσω σε μερικά που είπε ο κύριος Γενικός. Ναι. Όλα αυτά καλά τα είπε. Όμως δεν είχαμε αποτελέσματα. Όταν λέει ότι πήγαμε στο ανάπτυξης, δεν πήραμε τίποτα θετικό. Όταν πήγαμε για το συνταξιοδοτικό, μας είπε θα το δει αν μπορεί ο κύριος Κουτρουμάνης, θα το δει Οκτώβρη με Νοέμβρη, αν μπορεί να το κάνει. Και όταν πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, θα το δει και θα το ζητήσει με τους υπουργούς. Δεν πήραμε καμιά θετική. Mm-hmm. Και όταν πήγαμε ύστερα για τα θέματα του Υπουργείου Φορών, γιατί είχε πει ο Υπουργός και ο Γενικός ότι θα δούμε και τα θέματα του Υπουργείου Μεταφορών χωρίς να αλλάξουμε τη φιλοσοφία του νόμου. Μάλιστα. Και το είχαμε αποδεχτεί, μας είπε δεν σας δίνω τίποτα. Μάλιστα. Να μην λέει ο κύριος Γενικός που τον εσέβομαι πάρα πολύ, να μην λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Ωραία. Δεν είμαστε αλλιώς τρελοί εμείς. Θα τα συζητήσετε έτσι κι αλλιώς από κοντά. Η τηλεόραση δεν είναι εδώ για να κάνει το διάλογο σε αυτή τη βάση. Να πω κάτι δημόσια γιατί έχει σημασία και από το μέσα. Να με ακούσει ο κύριος Τσάμος. Λοιπόν, επειδή εγώ αυτά που είπα τα εννοούμε και αύριο στη Βουλή θα επιβεβαιωθούν ότι πήραν και θα ανακοινωθούν, mm-hmm. αν θέλουν και σήμερα, yeah. αν αυτό διευκολύνει και τους ίδιους για να ενημερώσουν. Να έρθουν να συναντήσουν. Σήμερα, χθες, από το Υπουργείο είναι δικό τους. Εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε. Το έχω ξαναπεί. Άρα λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι για αυτά που είπα πριν. Ισχύουν στο ακέραιο. Δεύτερον. Κύριε Γενικέ. Ναι. Να πάτε στο Υπουργείο Γενικέ, σήμερα, κύριε Τσάμο. Με απειλή τη και με το νομοσχέδιο στη Βουλή να έρθουμε να κάνουμε τι. Απέσυρε το νομοσχέδιο και από εκεί και πέρα θα κάτσουμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Και εμείς θα τσικωθούμε πάμε σε δουλειά. Να αποσύρει το νομοσχέδιο. Με απειλή της επίταξης. Μάλιστα. Και με απειλές δεν ερχόμαστε. Μάλιστα. Απέσυρε το νομοσχέδιο. Κύριε Τσάμο, ελάτε. Δεν θα κάνουμε εδώ πάμε το δύο. Τώρα, δείτε δίπλα σας ένα βενζινάδικο που έχει μείνει από βενζίνη. Ένα από τα πρόχειρα που βρήκαμε κάνοντας βόλτα τώρα. Είναι ο Γιώργος Τσελίκας. Να πάτε να το τροφοδοτήσετε, επειδή είπατε πριν. Πού είσαι, Γιώργο Τσελίκα? Είμαι Χαϊδάρη, λεωφόρος Αθηνών 320, με κατεύθυνση προς Κόρινθο. Πριν μισή ώρα εδώ το πρατήριο αυτό στέρεψε από την Μόλυβη. Έχει βέβαια, έχει την κατοστάρα, είναι πανάκριβη. Ένα 86 που να βάλει. Χαίρομαι πολύ. Το λέμε στον κύριο Τσάμο που τα ακούει να πάει να φορτώσει. Όλη η Καλυθέα είναι κλειστά, λέει. 320 εταιρεία είναι. 320. Μπορεί να μας πει ποια εταιρεία είναι. Ποια εταιρεία είναι, Γιώργο? Πι-πι.
και πουλάει και ένα 51. Αλλά αν θέλει ο άνθρωπος να έρθει να του δώσουμε ένα αυτοκίνητο να πάει να κουβαλήσει. Καλώς. Έγινε κύριε Τσάμο. Καλημέρα κύριε Τσάμο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσάμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Παιδιά, όποιος δεν έχει βενζίνη στο Τσάμο. Στο Τσάμο, το τηλέφωνο του Τσάμου να το βάλουμε στο παρελθόν. Όντως. Να του κάνουμε μια ώρα έξω από το φορτηγό. Λοιπόν, πάμε και στον ΟΣΕ, κύριε Τσιόκα. Βεβαίως. Γιατί άλλωστε, και εκεί είχαμε σημαντικές εξελίξεις. Άλλωστε για τον ΟΣΕ είχαμε προγραμματίσει. Για τον ΟΣΕ είχαμε προγραμματίσει ακριβώς, αλλά πέσαμε στην περίπτωση. Ναι, αλλά και εκεί μπορείτε να μου πείτε πώς θα μειώσετε. Γιατί ακούω τα σχέδια της κυβέρνησης και τα λοιπά. Αποφασίστηκε και ότι αποφασίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο ΟΣΕ λοιπόν χρωστάει. Χρωστάει και το κράτος. Εντάξει. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να μειωθούν τα ποσά. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα μειωθούν τα ποσά χωρίς να κουμπίσετε τίποτα. Επιτέλους να ακούσω αυτή την ερώτηση. Ειλικρινά σας λέω, δύο μέρες τώρα που ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο το πλαίσιο 2, δεν μου την κάνει κανείς αυτή την ερώτηση. Εμένα μου φαίνεται λοιπόν, πρώτη αυτονόητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού δεν ακουμπάτε τίποτα, πώς θα μειώσετε τα ποσά. Την εικόνα για να πω ότι το φαινόμενο είναι πιο σύνθετο. Τι είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το πολιτικό Ισλάμ του κ. Ερντογάν? Είναι η μεσαία τάξη που διαμορφώθηκε με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις του Τουρμπού Τοζάλ, η οποία θέλει μερίδιο στη νομή της εξουσίας. Με όρους ελληνικούς, η μεσαία τάξη της Τουρκίας είναι οι μη προνομιούχοι για τους οποίους μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν από το 81. Αυτή είναι η αναλογία. Mm. Αλλά επειδή οι αναφορές στην Τουρκία δεν γίνονται με μαρξιστικούς όρους όπως γίνονταν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 80, γίνονται με θρησκευτικούς όρους. Θα έλεγα ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για την Τουρκία. Για πολλές χώρες του αραβομουσουλμανικού κόσμου, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, μπορούμε ή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εδώ στη Δύση, το πρόβλημα δεν είναι η μαντήλα. Το πρόβλημα είναι ο εκδημοκρατισμός. Και στην Τουρκία η προσβολή στη δημοκρατία είναι η αποβολή μιας φοιτήτριας που φοράει μαντήλα. Η τουρκική κοινωνία δεν βρίσκεται στο σημείο να επιβάλλει στις γυναίκες να φοράνε μαντήλα. Και αυτό ισχύει και για χώρες σαν την Αίγυπτο. Καλώς ή κακώς, εκεί που τα φέρανε τα πράγματα οι λεγόμενοι κοσμικοί εξυγχρονιστές, φορέας εκδημοκρατισμού στην Αίγυπτο κινδυνεύουν να γίνουν οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Και πες μας λίγο για τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται με τους δικαστές. Ναι, καταρχήν στην Τουρκία οι δικαστές και οι στρατιωτικοί ήταν ανεξέλεγκτοι, δηλαδή αυτοανανέωναν την ιεραρχία τους. Οι στρατηγοί επέβαλαν το διάδοχό τους και οι δικαστές το δικά τους διάδοχο. Τώρα υπάρχει πολιτική εποπτεία της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης. Αλλά κυρίως αυτό το ποσοστό είναι ένα χαστούκι στους στρατηγούς. Δεν νομιμοποιούνται πλέον να φέρουν οποιοδήποτε πρόσφατο. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε στην Τζακαστάνη. Ήρθε με τις νεότερες διεθνείς ειδήσεις και εξελίξεις. Θα σας μεταφέρω στην γαλλική πρωτεύουσα, εκεί όπου πάνω από 1.000 άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν υπέρ της Σακινέ. Είναι η 43χρονη Ιρανή που είχε καταδικαστεί σε θάνατο διαλυφοβολισμό. Το Ιράν είπε ότι αναστέλει, τουλάχιστον προς το παρόν, την εκτέλεσή της, αλλά ήταν πολύς ο κόσμος που κατέβηκε και είπε ότι πρέπει να σωθεί αυτή η γυναίκα. Βλέπουμε εδώ το πόστερ της, τη φωτογραφία της που έχει γίνει σύμβολο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η Τζέιν Μπίρκιν. Βλέπετε εδώ αρκετός ο κόσμος. Μένουμε στη Γαλλία, είναι εντελώς διαφορετική είδηση, παιδιά, και είναι, θα σας την πω με τίτλο: Μύθος, ο μύθος του Γάλλου εραστή. Ναι. Λοιπόν, δεν κάνουν σεξ. Το 2010, δηλαδή, για δεν το... κάνουν σεξ, παιδιά, τελικώς οι Γάλλοι. Πάνω από τα 3/4 των ζευγαριών στη Γαλλία έχει κακή σεξουαλική ζωή. Αθλία, μία στις τρεις γυναίκες προφασίζεται δικαιολογίες. Τη μία πονοκέφαλο, την άλλη δουλειές, την άλλη κούραση, την άλλη τα παιδιά, και το ίδιο κάνει και ένα στους 6 άνδρες. Τα ζευγάρια τα παντρεμένα, λες τώρα. Λέω για τα ζευγάρια, είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι. Τα ζευγάρια στη Γαλλία. Αυτό λέει, κακά τα νέα για την ερωτική ζωή των Γάλλων. Αυτά, παιδιά. Ωραία, μετά από όλα αυτά, σηκώνουμε την σημαία της εθνικής υπερηφάνειας και πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Για τους αρχαίους Φοίνικες. Μπαχαρικό για τους Έλληνες. Άρωμα για τους Ρωμαίους. Κρόκος. Ένα δώρο της φύσης από την Κοζάνη. Μερικοί μονοστήμονες είναι αρκετοί στο φαγητό ή στο γλυκό σας για να δώσουν γεύση, άρωμα και τις ευεργετικές ιδιότητες του κρόκου. Κρόκος. Ένα μπαχαρικό στο φαρμακείο σας. Ένα φάρμακο στο ντουλάπι σας.
Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου και η UNICEF σας προσκαλούν στο 31ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού και παιδείας. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί τη χαρά της γνώσης και της δημιουργίας. Στο Ζάπιο από 3 ως 19 Σεπτεμβρίου. Γιατί το βιβλίο κάνει τον κόσμο καλύτερο. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Κάθε πρωί 10 με 12 μαζί στην ΕΡΤ. Επειδή ρωτάτε, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει μια ανησυχία, να σας πούμε ότι αύριο θα έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες. 24 ώρες αύριο, λοιπόν, σε ΟΣΕ και σε προαστιακό σιδηρόδρομο, δεν θα κυκλοφορούν σειρμοί του μετρό από Δουκής Πλακεντίας προς αεροδρόμιο. Όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά. Ο Νίκος Λάκης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο. Είναι το μετρό από Δουκής Πλακεντίας μέχρι αεροδρόμιο, επειδή μπαίνει στις γραμμές του προαστιακού, γι' αυτό είναι η ακριβώς. Για πες μας τώρα, τι γίνεται, ξεκινάει η ενεργειακή επιθεώρηση των κτηρίων. 3.000 ενεργειακοί επιθεωρητές ετοιμάζονται να πιάσουν δουλειά, οι οποίοι από τις 9 Οκτωβρίου, όπως έχει οριστεί, ενδεχομένως να μετακινηθεί λίγο η ημερομηνία, αν δεν είναι όλα έτοιμα, να πιάσουν δουλειά και να ελέγχουν την ενεργειακή απόδοση όλων των ακινήτων τα οποία πρόκειται να μεταβιβαστούν. Να μεταβιβάζονται από την ημερομηνία εκείνη και μετά. Επίσης και για όλα τα ακίνητα τα οποία θα γίνεται ριζική ανακαίνιση. Λοιπόν, δώσε κάρτα και να κάνουμε κουβέντα. Ενώ βλέπετε την κάρτα που λέει το κόστος, μιλάει για το κόστος ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων, ποιος προχωρά σε αυτό και ποιος κινητοποιείται σε αυτό. Πάω εγώ ιδιοκτήτης και λέω: γεια σας, θέλω να κάνω το κόστος. Υπάρχει ένας κατάλογος, ένας πίνακας που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος έως το τέλος του μήνα, όπου θα βρίσκονται αυτοί οι 3.000 επί του παρόντος, μπορεί να γίνουν και 5. Εξειδικευμένοι μηχανικοί, τους οποίους θα φωνάζουμε να κάνουν αυτή τον έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης. Δηλαδή, να το διαβάσουμε. Ακριβώς. Η μονοκατοικία, 1,5 ευρώ το τετραγωνικό, ελάχιστο ποσό 200 ευρώ. Διαμέρισμα 2 ευρώ, ελάχιστο ποσό 150 ευρώ. Πολυκατοικία, 1 ευρώ το τετραγωνικό, ελάχιστο ποσό 200 ευρώ. Επαγγελματική χώρη, πάνω από 1.000 τετραγωνικά. 2,5 ευρώ το τετραγωνικό τα πρώτα 1.000 τετραγωνικά, 1,5 ευρώ το τετραγωνικό για τα επιπλέον. Ωραία. Ερώτηση απλή, ναι, απλή ναι, για να καταλάβω. Πήρε. Εγώ μένω σε μια μονοκατοικία παλιά, το 1950. Mm. Πάω λοιπόν εγώ και βρίσκω τον επιθεωρητή. Όταν πρόκειται να την μεταβιβάσω ή να την ανακαινήσω. Α. Μόνο αν πρέπει να την. Αν... Και από τον Ιανουάριο, από τις 9 Ιανουαρίου και αν πρόκειται να την νοικιάσω. Μάλιστα. Αν είναι να την νοικιάσω, να την μεταβιβάσω, να προχωρήσω σε πώληση. Μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς δεν με αφορά. Και αν θα μπω επίσης στη διαδικασία της παροχής των κινήτρων. Να σου πω και σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, τις τέσσερις περιπτώσεις, χρειάζεται να βγάλω αυτό τον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Ωραία. Για πολυκατοικίες που χτίστηκαν μέχρι. Δεν είναι υποχρεωτικό, να πούμε δύο ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που θα επισημαίνει ο ενεργειακός επιθεωρητής να τα κάνω. Απλώς θα έχω αυτό το πιστοποιητικό, θα το δίνω στον αγοραστή ή τον ενοικιαστή, ο οποίος θα ξέρει ότι αυτό το σπίτι που αγοράζει ή νοικιάζει θα έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση ή μικρή κατανάλωση ρεύματος για θέρμανση ή για κλιματισμό. Νίκο, θα για έχει όλα τα σπίτια ισχύει αυτό. Είπαμε τις τέσσερις κατηγορίες, μεταβιβάσεις, μισθώσεις. Όχι, για τα σπίτια που έχουν χτιστεί μέχρι. Ακριβώς. Ακριβώς. Καταρχήν, όλα τα καινούργια σπίτια που θα κτίζονται από τις 9 Οκτωβρίου θα παίρνουν αμέσως το πιστοποιητικό απόδοση. Το οποίο θα το πληρώνουν έξτρα, βέβαια, έτσι. Θα ισχύει αυτό το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για 10 χρόνια. Αλλά υπάρχει περίπτωση να το βγάζουμε και νωρίτερα, να το ανανεώνουμε, εάν κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα και την απόδοση του κτηρίου. Τι αξία έχει αυτό το πράγμα? Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρουμε τι καταναλώνει ένα σπίτι, καταρχήν. Και δύο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι διαρροές ενέργειας, τι απώλειες ενέργειας έχει. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα μάθουμε ότι αν κάνουμε αυτές και αυτές τις παρεμβάσεις, μπορούμε να έχουμε αυτή και αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πληροφορία που θα παίρνουμε προκειμένου να μειώσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος και πετρελαίου. Μάλιστα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως θα λειτουργήσει και για την εμπορική αξία των ακινήτων. Δηλαδή κάποιο ενεργοβόρο κτίριο θα είναι ασφαλώς φτηνότερο από ένα άλλο που δεν θα είναι ενεργοβόρο. Θα επηρεάσει δηλαδή καθοριστικά και την αγορά ακινήτων. Μάλιστα. Εκτός όμως από αυτό θα έχουμε μέσα στην επόμενη τετραετία ξεκινάει.